Καταρχάς, είμαι βουλευτής Αρκαδίας και επιπλέον εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον πρόεδρό του στο σημερινό συνέδριο. Είναι, θα έλεγα, ένα σημαντικό συνέδριο που πρέπει βέβαια να το δούμε μέσα από την οπτική των συνθήκων των σημερινών, της καθημερινότητας και βέβαια να εκφράσουμε θέσεις και απόψεις οι οποίες στηρίζονται στην αρκαδική πραγματικότητα. Η αρκαδική πραγματικότητα δυστυχώς δείχνει ότι η Αρκαδία μαραζώνει, ερημώνει. Και αυτό είναι μία παραδοχή. Άρα χρειάζεται στήριξη και βέβαια εντάσσεται αυτή η παραδοχή στη γενικότερη προβληματική που δείχνει ότι η ελληνική επαρχία είναι στην απέξω της όποιας ανάπτυξης, εντός εισαγωγικών ανάπτυξης. Θα έλεγα λοιπόν ότι βάσει αυτών των στοιχείων, βάσει αυτών των δεδομένων, οφείλουμε να χαράξουμε πολιτικές, οι οποίες πολιτικές συνδέονται και με την κινητοποίηση των αποδήμων αρκάδων, οι οποίοι συνιστούν μία ισχυρή δύναμη. Παλιότερα ήταν ισχυρότερη, αλλά δεν έχει σημασία, και σήμερα αποτελούν ένα δυναμικό που μπορεί να στηρίξει την ανάταξη του τόπου μας. Θα ήθελα να μου πείτε, τέτοια συνέδρια μπορούν να βοηθήσουν επί της ουσίας στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Αρκαδία? Μπορούν να βοηθήσουν, αρκεί αυτά τα συνέδρια να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία να έχουν εφαρμογή και στο πεδίο. Και επιπλέον θα έπρεπε, αυτή είναι η δική μου άποψη, να υπάρχει συνέχεια σε αυτά τα συνέδρια, όπως και σε κάθε συνέδριο. Να έχει γίνει απολογισμός για το τι έγινε μέχρι σήμερα, γιατί δεν είναι το πρώτο, είναι το δέκατο, αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς, στη συνέχεια να μπορέσουμε αυτή η συνέχεια να υλοποιηθεί και σε πράξη.